Ali špara. Vrlo zanimljivo je ono što metalom ti imamo i kje bi to biti živci, kje da je to da ima ta stengerini, kje to bi bilo imati, kje to bi bilo mogla. Γιατί μέσα εκεί άκουσα κάτι κύριο Μαγουλά το οποίο δεν το ήξερα. Και κλήρωσαν όλες οι ξένες αποστολές την προσελευσή τους στην πρώτη μέρα. Στα βασιζόμενο στην πρώτη ενημέρωση που είχαν έρθει στην παρουσίαση και μας κάνανε ερώτηση να κάνανε. Είναι υλοποιήσιμο το πρόγραμμα μετά τις εκκυρώσεις αυτές. Και αν να ολοκληρώσω άλλο τέτοιο. Και αν δεν είναι ολοκληρώσιμο τα λεφτά που έχουν έρθει, τα επιστρέφουμε. Τι γίνεται στην περίπτωση, μπορούμε να προχωρήσουμε το πρόγραμμα. Ο Δήμος είναι ο κύριος Διορεόντης. Σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν και οι χώρες οι οποίες έχουν αναφερθεί κατά χώρο και στην Οικονομική Επιτροπή και εδώ και από μένα και από την εταιρεία που διαχειρίζει το πρόγραμμα. Τότε ακυρώθηκε η προσέλευση Ιταλών, Γάλλων και μιας άλλης χώρας, αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Με δεδομένο ότι γίνεται για να παρουσιάσουμε τη συμμετοχή του διευρυμένου Δήμου μας στην Εθνική Αντίσταση και τις συνέπειες από την αντίσταση που υπέστησαν σε ιδιοκτησίες, σε φθορές και σε ανθρωποθυσία. Το δεύτερο σκέλος είναι μεταξύ αυτών οι οποίοι θα συμπράξουν είτε είναι δήμοι από την Ελλάδα, είτε είναι εκπρόσωποι πολίτες αντιστασιακών χωρών, είτε είναι πανεπιστημιακοί. Να γίνει ένας συστός ο οποίος θα συμβάλλει με κάθε τρόπο και θα ενισχύσει την εδραίωση της ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια μας δίνει το δικαίωμα, το τρίτο, της αδελφοποίησης αυτών των πόλεων. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει σε κατακύρωση τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και Ευρωπαϊκή Ένωση για την αδελφοποίηση όλων και όχι μόνο. Δεκτά και αποδεκτά όλα αυτά που μου λέτε. Το θέμα είναι με ποιον θα γίνει αδελφοποίηση αν δεν έρθουν τις αυτές οι αποστολές εδώ, πρώτον. Δεύτερον, μισό λεπτάκι. Το πρόγραμμα είναι συνολικό. Δεν εξαρτάται από μια επιμέρεια από τη διακοπήση. Το πρόγραμμα είναι μαγέτο. Λοιπόν, άρα εγώ ρωτάω καθαρά. Δεν έχει δώρο η ερώτησή μου, δεν έχει τίποτα. Έχουμε μια απάντηση. Λοιπόν, δεν έρχονται ξένες αποστολές. Για ποιον γίνεται το πρόγραμμα. Τα λεφτά η Ευρώπη δεν τα δίνει για να παρουσιάσουν πέρα τι κάνει η Γερμανία εδώ. Αυτό μου το είπε ο παππούς μου, η γιαγιά μου, αναλυτικότατα και ξέρω ακριβώς τι έγινε μέσα εδώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω απλά εάν τα λεφτά που θα διατεθούν σε αυτό το πρόγραμμα και που έχουν έρθει κάποια χρήματα από την Ευρώπη, κάποια στιγμή μας ζητηθούν πίσω, θα ολοκληρωθεί, θα πάρουμε το πακέτο όλο, θα προχωρήσει το πρόγραμμα. Γιατί αν είναι για σπίτι κατανάλωση, πιστεύω ότι θα την κρούσουμε σε τοίχο. Και το τελικά ο μόνος ωφελημένος θα είναι η εταιρεία που οργάνωσε το όλο το κομμάτι. Και θα καλυστούμε βέβαια να την πληρώσουμε από το ταμείο μας. Έτσι, αυτά. Με βάση τα όσα έχει πει ο υπεύθυνος της εταιρείας και η παρουσία εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, το πρόγραμμα θα προχωρήσει. Έχουν εκείνη την ευθύνη επικοινωνίας με τις χώρες της Ευρώπης, τους εκπροσώπους που πρέπει να στείλουν. Το πρόγραμμα, η πρώτη τριμερίδα και όλες, κάθε φορά που θα τελειώνει, αυτό λένε meeting, εμείς το λέμε συνάντηση εδώ, η στρογγυλή τράπεζα, ό,τι διαμείβεται εδώ, αυθημερών, ή μετά τη λήξη της τριμερίδας θα ανεβαίνει στο site. Το site αυτό έχει πανευρωπαϊκή εμβέλεια με βάση το πρόγραμμα, διότι έχει τον τίτλο του προγράμματος και ως εκ τούτου δεν θα μείνουν τα λεφτά εντός της αίθουσης. Θα συμπληρώσω. Λοιπόν, το θεματικό κεφάλαιο που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση του προγράμματος το αναλύει σε φιλοξενία, σύντηση, μεταφορά, μεταφραστές, εντυπωλικό, όσον αφορά τις ξένες αποστολές. Εφόσον δεν έρχονται ξένες αποστολές στην πρώτη μέρα, ή ξένη αποστολή, δεν ξέρω πώς θα κάνει κανονίες, λοιπόν, το πρόγραμμα πού
και είναι υλοποιήσιμο. Εφόσον όλα τα χρήματα που είχαν δοθεί για αυτόν τον σκοπό, τελικά δεν καταναλώνονται για εκείνον τον σκοπό. Θα καταναλωθούν εσωτερικά, πώς θα γίνει. Το πάμε αλλού. Σε ό,τι αφορά τα έξοδα φιλοξενία, σύντηση και τα εισιτήρια, είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό. Ενισχύθηκαν από τη Δευτεροβουλική Επιτροπή κάποιοι λόγω και τη μη συμμετοχή και αυτό θα γίνει σε αναμόρφωση. Όσο για τα κείμενα τα οποία θα αναγνωστούν εδώ, εάν έχουν ξενόγλωση και στις άλλες τριημερίδες επισκέπτες, θα δοθούν τότε. Και οι ομιλητέ από την πρώτη ή τη δεύτερη θα έχουν το δικαίωμα να δουν και στην τρίτη και στην τέταρτη. Ήδη αυτά μεταφράζονται, δεν είναι στο φάκελό του. Σε ό,τι αφορά του Έλληνε που συμμετέχουν, δεν χρειάζεται καμία μετάφραση. Απλά ό,τι έχει δοθεί από βιβλιογραφία ιστορικά γεγονότα, οι ομιλητέ Έλληνε που έχουν ενδιαφερθεί να τα παρουσιάσουν, ένα για κάθε χωριό, αναφέρουμε στο Τρίλοφο, αναφέρουμε στην Πάπα, στο Γνατίστομο, στη Μακρακόμη, Σπερδιάδα, Φτέρη, Γαρδίκη, Μάρμαρα και ούτω καθεξή, η Πάτη, ο Οργοπόταμο. Έχουμε απευθυνθεί και στους όμορους Δήμους αλλά και στο Δήμο Βόλου λόγω της ανθρωποθυσίας των νέων βολιωτών χάρη στην αυτοθυσία τους είχαμε λιγότερες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό της Περιάδος μετά την ήττα που υπέστηκε στη μάχη της Μαγκαρβόνης. Όχι, λέω αυτά για να το ξέρετε ότι έχουν κριθεί και ακαδημαϊκοί από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος τόσο από εμάς όσο και από την εταιρεία έτσι ώστε έχουν την καλύτερη δυνατή οργάνωση και παρουσία των τεκτενωμένων την περίοδο εκείνη. Ως εκ τούτου λοιπόν, εφόσον έχουμε, λέοντας μαθημάτων από τις και μεταφερθήκαμε, έχουμε την δυνατότητα αυτό το ποσό που έχει μείνει να το χρησιμοποιήσουμε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη. Χρήματα λοιπόν δεν επιστρέφουμε, ούτε εμείς, ούτε η εταιρεία. Σας ευχαριστώ και μένω στην απάντησή σας ότι τα χρήματα θα είναι την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει το πρόγραμμα κανονικά και ο Δήμος δεν θα έχει καμία επιβάρυνση. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτάκι, δεν τελειώσαμε, ο τεχνικός συνεργάτης πάνω στο θέμα αυτό. Άντε, ρε,